Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο Greek. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Πάνω από 100 άτομα αγαπητοί ακροατές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα σε Κανέας νότια Ουαλίας και προσήλθαν σε γεύμα την περασμένη Κυριακή προχθές με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που προγραμματίζονται στη συνέχεια του μήνα για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο από την όλη δραστηριότητα, δηλαδή από τα εισιτήρια, το λαχείο που κυκλοφόρησε, την δημοπρασία που έγινε, τις προσφορές φορέων και ιδιωτών, συγκεντρώθηκαν πάνω από 10.000 δολάρια, όπως μας ενημέρωσε η ηγεσία της ΕΚΑ, ποσόν βεβαίως αρκετά σεβαστό, που θα βοηθήσει σύν της άλλης και στην αρτιότερη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τη μαύρη επέτειο. Το γεύμα παρατέθηκε στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας, στο προάστιο Στένμορ. Το γενικό πρόσταγμα είχαν οι συμπρόεδροι της ΣΕΚΑ, δηλαδή ο Χρήστος Κούλινος, που είναι επίσης και πρόεδρος της Παναυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα και η Μιράντα Αδάμου και οι δυο στον χαιρετισμό τους ευχαρίστησαν όλους για την παρουσία και τις προσφορές τους. Έστειλαν επίσης μήνυμα ενότητας εν ώψη των υπολείπων εκδηλώσεων και κάλεσαν σύσσωμη την παροικία να δώσει ένα δυναμικό παρόν ώστε να καταδειχθεί ότι ο ελληνισμός της Αυστραλίας δεν ξεχνά την τραγωδία που συντελέστηκε στην Κύπρο και να απαιτήσει εκ νέου από την Αυστραλιανή ηγεσία να μείνει σταθερή στην θέση της για την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως της μόνης νόμιμης αρχής στο νησί. Χαιρετισμό απίφθινε ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μιχάλης Κυριάκου, μεταξύ των παρισταμένων ήταν και πρώην πρόεδρη της Κυπριακής Κοινότητας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ελληνικής Λέσχης, Πανίκος Αχιλέος και άλλοι εκπρόσωποι φορέων από την ευρύτερη ελληνική παροικία. Το πρόγραμμα παρουσίασε και συντόνισε πολύ αρμονικά η νεαρή Έλλη Βουλγαράκη μέλος της ΣΕΚΑ Ποιήματα πήγηλαν Η κυρία Θάλια Αχιλέως Και Έλλη Στασή, Οι κυρίες Θάλια Αχιλέως και Έλλη Στασή, Ενώ η σκηνοθέτηδα Κυριακή Παύλου Και η Παύλου Αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ τη για την 50η επέτειο που θα προβληθεί στο Σίδνεϊ στην Κυπριακή κοινότητα το Σάββατο 20 Ιουλίου. Να σημειωθεί πω οι εκδηλώσει στο Σίδνεϊ θα κορυφωθούν την Κυριακή 28 Ιουλίου και εμεί βεβαίω θα τι ανακοινώνουμε μέσα από το πρόγραμμά μα. Και να πούμε φίλε και φίλοι ότι αυτή εδώ η αναφορά μα σήμερα μεταδίδεται στι 9 Ιουλίου. 9 Ιουλίου είναι σήμερα. Και αυτή η ημερομηνία είναι σημαδιακή για την Κύπρο και όλον τον Ελληνισμό. Γιατί στις 9 Ιουλίου 1821 εκτελέστηκε με απαγχωνισμό από τους Τούρκους ο τότε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο οποίος αναφέρεται ότι είχε μοιηθεί στην φιλική εταιρεία. Μαζί του καρατομήθηκαν και άλλοι τρεις επίσκοποι. Η βασική κατηγορία ήταν ότι δεν παρεμπόδισαν τους Έλληνες της Κύπρου από το να προσφέρουν την στήριξή τους στον ξεσηκωμό των ομοεθνών τους στην κυρίως Ελλάδα. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ γνωστό ποίημα με αυτόν τον τίτλο Τη ημερομηνία δηλαδή, η 9η Ιουλίου 1821, που έγραψε ο ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη και αναφέρεται στα γεγονότα εκείνα. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook στο SBS Greek.